Πνεύμα. Πάτερ όσιε Χριστόν τον Θεόν ηγέτευε, δωρήσεστε ημίν το μεγαέλεος. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε λέησον, Κύριο Θεός ημών, ευλόγησον τον άρτον τούτον, όνειρούλοι σου προσέφεραν εις τιμή και μνήμη του Αγίου ενδόξωρον Πάτερος Βασιλείου του Μεγάλου και ευλόγησον αυτούς και τα έργα αυτών, ότι σοι ο ευλογών τρέφων και συντηρώντας σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να βέβομε στον τον άρχον σου Πατρί και τον Παναγίο και γαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας ημάς. Σας μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάρχου Μητροπολίτου μας για ένα έτος ευλογημένο, ειρηνικό, με υγεία, ευτυχία και αγάπη πάνω απ' όλα. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι του πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί φίλοι θρακιώτες και θρακιώτισες, αυτό το μεγάλο γεγονός της κοπής της Βασιλόπιτας, το οποίο κάθε χρόνο ήθιστε να τελείτε εδώ σε αυτόν εδώ τον χώρο, έχει ένα μεγάλο νόημα για όλους μας, διότι δεν είναι μία απλή πίτα. Σε κάθε κομμάτι ονοματίζουμε, βγάζουμε για τον Χριστό, για την Παναγία, για συγγενικά πρόσωπα, όμως εγώ θα σας υπενθυμίσω κάτι άλλο, το οποίο οι πρόσφυγες, πατέρες μας και γονείς μας και παππούδες μας έβγαζαν, το κομμάτι του φτωχού και του ξένου. Είναι πολύ σημαντικό, διότι το έχουμε ξεχάσει. Προερχόμαστε από μια γενιά προσφυγική και τείνουμε να ξεχάσουμε την ιστορία μας και σήμερα ονοματίζουμε μόνο σε Χριστό, σε Αγίους, σε ονόματα οικογενείας και μια κοινωνία η οποία ονοματίζει μόνο σε Χριστό και σε Αγίους και σε ονόματα οικιακά, τότε είναι ένας δείκτης που είναι προς τα κάτω. Δείχνει ότι δεν είμαστε στον δρόμο αυτόν τον οποίο πρέπει να είμαστε. Σηματοδοτεί αυτό το πράγμα ότι δεν σκεφτόμαστε τον άλλο. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, Καρυπίδου Μαρία. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Συλλόγου και Ομαδίδας Ελευθέρας Γεώργιος Ηλιόπουλος, ο αντιπρόεδρος Σωτήρας, Λυσουριαίων, Υπηρετών, Σουρβενιτών, Ποντίων Πολεμαρίων. Καλωσορίζουμε φυσικά και όλους τους θρακιώτες και τους φίλους Θρακικής Ασίας, ώστε να έχουμε μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου. Στη συνέχεια θα βραβεύσουμε ο Περιφερειακός 2014. Στο σημείο αυτό, μας καλώ τον πρώτη δήλωση της εκδήλωσης. Είμαστε όλοι μαζί με αγαπητούς φίλους και με ένα σκοπό της εκδήλωσης να βραβεύσει παιδιά που πέρασαν στα ανώτερα και στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Από εκ των προτέρων συγχαρητήρια στα παιδιά καταρχήν, σε όλα τα παιδιά για την προσπάθειά τους και επίσης να συγχαρώ και τους γονείς που τα βοηθάνε και από εδώ και πέρα νομίζω ότι με δυσκολία θα προσπαθούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους και να τα απεξέλθουν σε αυτό που ονειρεύτηκαν. Η θρακική εστία ξεκινάει αισιόδοξα τη χρονιά, όπως πρέπει όλοι μας. Είμαστε στην αρχή του 2015. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και φέτος. Θα την βγάλουμε και φέτος που λένε. Λοιπόν, και σαν σύλλογος, νομίζω ότι την προηγούμενη χρονιά προσπαθήσαμε και νομίζω ότι κατά τη δική μας άποψη του Δέλτα Σίγμα και των μελών που είναι πολύ πιο κοντά, κάναμε και καλές συγκληρώσεις και ποιοτικές συγκληρώσεις. Το ίδιο υποσχόμαστε και για το 2015 και νομίζω μαζί με την αρρωγή
του Δήμου και της Περιφέρειας και της Πολιτείας, όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ζωντανό το πολιτιστικό κομμάτι της χώρας μας και ιδιαίτερα της Ολδαίας, για να είμαστε ψηλά και να μην μπορεί κανένας να επιβουλεύεται οτιδήποτε για τον πολιτισμό σημαία. Ευχαριστώ. Όλο αυτό το εορταστικό κλίμα για τα ζωντανά που είχαμε και έλεγα τα χωράφια. Όταν θα μου πείτε, είχαμε και πρωτογενή παράγοντα, είχαμε πρωτογενή δραστηριότητα, είχαμε χωράφια και ζώα. Σήμερα όλοι είχαν αγκαστεί και όλοι είμαστε υπάλληλοι. Όλοι ψάχνουν μια θέση στο δημόσιο τόπο να την βολέψουν. Και επειδή συνδυάζεται σήμερα μια εκδήλωση με την άνοιξη των παιδιών, θα ήθελα να συστήσω σε όλους εμάς, γιατί γονείς είμαστε, να παροτρύνουμε την ευρέα να πάει στον πρωτογενή τομέα. Αυτό λοιπόν εύχομαι σε όλους. Καλή χρονιά, να χαμόγελο και σε όλους. Θα ψάχνουμε εκείνο το τροπάριο, δώσ' μου τούτο των ξένων, των ξενήσαντα. Η φτώχεια είναι πρώτον πυλών μας, ήδη Ελλήνων ξένοι έχει συμβάσει και μόνο πρόσωπα δικά μας, αλλά να ονοματίζουμε και όταν ανοιχτούμε στον άλλο, τότε πραγματικά ζούμε και όλοι είμαστε καλά. Κάνει λίγο διατριβή σου πότε. Βέβαια, το φλουρί που σου πέφτει στα μέλη του μετασχήμα. Είναι σπάνιο και δυστυχώς είναι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά, διαθέτουν χρόνο προσωπικό σε βάρος της οικογένειάς προκειμένου να προσφέρουν και να διατηρήσουν την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Και δράζομαι τις ευκαιρίες επίσης να συγχαρώ τους μαθητές, διότι πέτυχαν σε έναν στόχο τους. Παθώνας όμως συνεχίζεται, παιδιά, συνεχίζεται να έχετε κι άλλες τέτοιου είδους επιτυχίες. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Χρόνια πολλά και από μένα, ένα δημιουργικό 2015 και πάνω απ' όλα εκεί. Μεταφέρω τις ευχές μου στην για καλή χρονιά και το νέο έτος που συγκινηθήκαμε να είναι ελπιδοφόρο για όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Δεν κατάλαβα, δεν ξέρω αν είναι το 2 Σεπτεμβρίου,